Το όχι, λέω με καλό καιρό δεν θα κάνουμε ποτέ εμείς βίντεο. Είδες. Εντάξει, τουλάχιστον έχει χιόνια. Πέρυσι ήταν με 2 μήνες μετά τα χιόνια ήρθαμε και έχει χιόνια. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. 1 χρόνο μετά, πάλι εδώ. Σχεδόν. Λοιπόν, όμως έχουμε φωνάξει για κάτι διαφορετικό σήμερα. Έχουμε και παρέα. Έχουν αλλάξει και παρέα έχουμε εδώ, όπως βλέπετε. Και έχουν αλλάξει και κάποια πράγματα. Θες να μας πεις τι έχει αλλάξει? Να σας πω. Αν και δεν πρέπει για τους βαγκίτες. Πρόγραμμα, φίλτρο, εξάτμιση, εξαγωγές. Stage 1. Όχι full. Stage 1 όμως, 327 άλογα από 261. Το φίλτρο, τι φίλτρο είναι? Venturi. Οπότε πλέον έχουμε και παραπάνω θόρυβο από την εισαγωγή. Και θόρυβο, ροπή έχουμε παραπάνω. Το βασικό είναι αυτό. Το πήγαμε, μέσα, το πήγαμε με 36 κιλά ροπή και το πήραμε 42,8. Μεγάλη διαφορά, είναι άλλο αμάξι, έτσι. Πολύ μεγάλη διαφορά και στο... Καλά, πιο πολύ η ροπή πιστεύω ότι... Η ροπή είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι η ροπή. Και πάμε για πίσω να δούμε και πίσω τι γίνεται, γιατί... πίσω... Νομίζω κάτι έχει γίνει και πίσω. Είναι. Για πες μας, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τελικά Κράποβιτς βλέπουμε. Και εξαγωγή. Και έχουμε και ήχο επιτέλους και από πίσω. Τώρα ναι, ακούγεται, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά περνάει εκταίο. Α, αυτό είναι το. Αυτό δεν είναι. Έχει. Θε καταλήτες είναι όλα πάνω, έτσι. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Πάνος ο Πετρόπουλος. Και θα μου πούνε, του κάνεις διαφήμιση. Ναι, του κάνω διαφήμιση, γιατί τα αξίζει. Εδώ κάνουμε σε άλλους που δεν αξίζουν. Εγώ πλήρωσα να μου το πάει 320 και μου το πήγε 327. Να μην του κάνω διαφήμιση. Για πες μας, τι διαφορά έχεις στο αυτοκίνητο? Εμένα μου έχεις πει πάνω κάτω, αλλά. Είναι άλλο αμάξι, τι να σου πω. Πήγα GR και το πήρα GTR, τι να σου πω τώρα. Και intercooler, το πάμε το intercooler. Α, intercooler δεν είπαμε. Εντάξει, δεν φαίνεται κιόλας αυτό. Δεν φαίνεται, το intercooler είναι λίγο μεγαλύτερο. Παντού φαίνεται η διαφορά. Ειδικά στο βενζινάδικο. Για πες μας κάτι να λώσεις πως τα είδες πράγματα. Άστο, θα με λένε ψεύτη πάλι. Για πες. Να σου πω, όταν μου το έφερε ο Πετρόπουλος, στο μεγάλο Πεύκο, μου το έφερε ο άνθρωπος γεμάτο βενζίνη. Γεμάτο βενζίνη μου το έφερε ο άνθρωπος. Το παίρνω και εγώ να κατέβω Πάτρα. Έμεινα 39 χρονών πρώτη φορά από βενζίνη. Και όχι επειδή δεν είχα λεφτά πάνω μου. Πόσα χιλιόμετρα έκανες? 180 κάτι μου έγραψε. Το θέμα είναι δεν είχε βενζινάδικο. Βάλτε εκεί παιδιά ανάμεσα από Διακοφτό και Αίγιο, φτιάξε ένα βενζινάδικο, τελειώνει η βενζίνη. Οπότε καταναλώσεις που βλέπεις τώρα, δηλαδή κανονικά, πάνω κάτω. Τώρα ήρθα από Πάτρα με 16,5 και δεν ερχόμουν. Ερχόμουν ρελαντή για τα δεδομένα του αυτοκινήτου, ρελαντή. Καλά, έτσι. Ναι. Το βάλεις καθόλου χώμα τώρα με το καινούριο το πρόγραμμα? Όχι. Δεν το έχω βάλει καθόλου χώμα. Περιμένω να χιονίσει. Μια και καλή. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει τώρα? 52 κάτι. Μέσα σε πόσο χρόνο το έχεις τώρα? Έκλεισες χρόνο. 3 Σεπτέμβρη κλείσαμε χρόνο. Χρόνο. 15 μήνες. Μέσα σε 15 μήνες 50.000 χιλιόμετρα. Παραπάνω. Κόψαμε το καλοκαίρι γιατί δουλεύαμε. Δεν καλέτε, όχι. Το καλοκαίρι και πώς, δούλευα το αγροτικό περισσότερο. Αν και φήμες λένε ότι σε είδαν. Πώς σίγουρα με είδα. Κόψα 30.000 χιλιόμετρα μέσα στο καλοκαίρι. Δεν με είδανε. Παντού. Ο άλλος μου λέει πέρασε από Βέρεια, πέρασα του λέει. Και από Βέρεια, πέρασα από παντού. Εμένα με διαόλυση η Toyota. Εγώ το έκανα έτσι γιατί με διαόλυση η Toyota, γιατί περιμένω 1 χρόνο την Toyota Ελλάς, εκεί είναι το πρόβλημα, να μου στείλουν εάν
χάνω την εγγύηση σε περίπτωση που βάλω εξάτμιση. Ένα χρόνο. Δεν έχεις καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Περίμενα ότι κάπου θα έχω κενά. Ναι. Πολύ καλό φτιάξιμο. Και χαμηλά δηλαδή και ψηλά. Πολύ καλό. Είχε τα μάξι. Δεν το έφτιαξα γιατί δεν είχε γκάζι. Το έφτιαξα γιατί ήθελα κάτι παραπάνω. Μα το έχεις πει κιόλας ότι δεν έχεις κανένα παράπονο. Δηλαδή... Κανένα παράπονο από γκάζι. Στο είπα πριν που καθόμασταν στον καφέ μας και τα μην κατέβω αναβάσεις. Αλλά φέτος. Είναι αυτό που μου είπες για τις πινακίδες. Πινακί, έδωσα κοντά 60 χιλιάρικα. Για να το έχω παρκαρισμένο, να το βλέπω να ανεβαίνω ένα πλατάνι αργυρά, ένα Σαββατοκύριακο το χρόνο ή μια ριτσόνα ή μια οπουδήποτε, μια ανάβαση, δεν τίθεται θέμα. Οπότε σε κατά λεφτά που έδωσες πιστεύεις ότι άξιζαν φουλ για το, δεν το, για το αποτέλεσμα δεν που δεν έχω μετανιώσει τίποτα, ούτε για το φτιάξιμο στο Πετρόπουλο και ό,τι είπε ο άνθρωπος έγινε. Τώρα, αν μου είπε τρεις μέρες και πήγε έξι, ναι, είχαμε εντάξει, πρόβλημα. Αυτά, ναι, δεν έγινε τίποτα. Και εμένα μου καεί μια μηχανή στη δουλειά μου. Και έχεις μου καεί 14 Αυγούστου, δεν γίνεται 15 να έρθεις να πάρεις αυτή τη βάρκα, από 16. Ο Πετρόπουλος ό,τι είπε το έκανε. Το θέμα είναι να κάνουμε εμείς αυτό που είπαμε τώρα στον Πετρόπουλο. Είχαμε τίποτα εκεί στην Πάτρα, έγινε καμία δουλειά. Δεν με παίζουν ρε τα κολόπεδα. Τώρα ούτε με το καινούργιο τίποτα. Δεν παίζουν. Μόνο εκεί ένα φιλαράκι έχουμε, ένα 0-2. Αυτό δεν παίζει. Αλλά αυτό δεν παίζεται, ναι. Είναι 200 ευρώ για την έπαιξη. Άλλη κατηγορία. Είναι όπλο. Πολύ δυνατό. Το πούλησα. Εδώ Αθήνα ήρθε. Α, εδώ ήρθε. Και κατάλαβες γιατί γελάω, έτσι. Με την όπιση δεν είναι αυτό. Για πες του να έρθει. Με την όπιση. Πάλι καλά που έχουμε και αυτό και γελάμε. Άγγελε, τώρα τι σκέφτεσαι, να αλλάξεις κάτι? Να αλλάξω κάτι, μόνο φρένα σκέφτομαι να βάλω κάτι. Άγγελε, συγγνώμη που διακόπτω, αυτό το μπεμβεδάκι που πέρασε το είχαμε. Τι, δεν πάμε με μπεμβε. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Οπότε τώρα μόνο φρένα δηλαδή. Και αυτά δεν τα έχει ανάγκη. Καλά. Δηλαδή... Έχουμε τη μούρλια μας. Και αυτό το φτιάξιμο ρε πάνω, το έχουν κάνει 2 χρόνια το κάνουνε. Δεν έχει σπάσει ένα. Άμα του βάλεις παραπάνω χέρι, σπάνε. Ήταν να το στείλω Αγγλία το αμάξι. Στη Σέβερα, βάλει. Ξέρεις τι μου είπανε οι ανθρώποι, έτσι. Θέλεις να κάνεις 500 άλογα καθημερινό αμάξι. Ναι, του λέω. Και θα στείλεις το αμάξι σου στην Αγγλία. Και αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Και να σου πω, μου λέει, θα κάνεις 500 άλογα αμάξι και δεν θα πάθεις ζημιά. Ποιος σας το κοιτάει το αμάξι στην Ελλάδα? Ισχύει.
Μήπως πρέπει να βρεις ένα. Μήπως να το φτιάξουμε, να έρθουμε να το πάρουμε και από Ιταλία. Το αμάξι, δεν έχουμε πρόβλημα. Ποιος θα το φτιάξει το αμάξι, θα το φέρνει σε ένα 3-4.000 χιλιόμετρα για λάδια στην Αγγλία. Να πας στον Πετρόπουλο, μου είπανε. Οι Άγγλοι. Μου είπανε να πας στον Πετρόπουλο. Είχα μιλήσει εγώ με τον Πετρόπουλο. Λίγο μετά το βίντεό μας. Και τον πήρα απόφαση. Γιατί τώρα ήρθα Αθήνα, θέλω να πάω να αλλάξω λάδια, πού θα πάω. Αγγλία, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε σε ευχαριστούμε, Άγγελε. Ελπίζουμε στο επόμενη φορά που θα βάλεις και άλλα πράγματα, γιατί σε βλέπω τα φρένα. Φορά με φρένα. Τα φρένα τα βλέπω, έρχονται. Είναι έτοιμα. Και θα δούμε, κανονίζουμε και καμιά πίστα φέτος. Πάλι πέρυσι το αφήσαμε. Όχι, τώρα φέτος είναι. Στα Μέγαρα, δεν Μέγαρα όχι, για σέρες. Για σέρες. Μέγαρα δεν ξαναπώ, είναι λακουβιέρα. Έλα, δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. 140 ευρώ και να παθαίνεις και 5.000 ζημιά στα μάξι. Κρίμα, ναι, εντάξει. Αμαρτία. Οπότε αυτά. Γεια σου, Άγγελε, και τα ξαναλέμε.